Καλώς ήρθατε στο πυρομαδόν. Τι είναι το πυρομαδόν θα το ανακαλύψετε σιγά σιγά. Το λέει και η λέξη. Χτυπάμε κατά βούληση, κατά ρηπάς και ελεύθερα. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα διαλέγουμε ορισμένα θεματάκια. 5, 6, 7, 15, 35. Τα οποία σχολιάζουμε και προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Και το ξέρετε πολύ καλά, σε πολλά θέματα σηκώνουμε αυτό που λένε τα χέρια ψηλά. Να σας πω καταρχήν ότι για να βγει αυτή η υπερπαραγωγή, για τρίτη φορά το λέω, για να το εμπεδώσουν ορισμένοι, εργάζονται 14 άτομα. Με πρώτο κλαρίνο που λένε, τον Χάρη, δεν θα σας πω το επίθετό του, ο οποίος Χάρης έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι τόσο όμορφος που συνήθως στον δρόμο δεν στεκόμαστε ποτέ δίπλα του, γιατί γίνεται αμέσως η σύγκριση. Τρέχουν οι γυναίκες με αυτόγραφα τέτοια, ξέρετε, τον αγκαλιάζουν, τον φιλάνε και μας έχουν στο φτύσιμο. Επομένως, πάμε στο απέναντι πεζοδρόμιο και τελειώνει. Σαφώς και δεν είναι τόσο όμορφος όσο ο Χάρης Γεωργιάδης, ο Υπουργός των Οικονομικών, αλλά τι να κάνουμε, ουδής τέλειος αυτή τη ζωή. Λοιπόν, στο πυρομαδόν θα ξεκινήσουμε με ένα παλικάρι, με ένα ανέκδοτο θα ξεκινήσουμε. Το ανέκδοτο ονομάζεται Γιώργος Παπανδρέου που επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Λεφτά ξέρουμε ότι βρίσκονται και για τον πολίτη όταν υπάρχει η πολιτική βούληση και αυτή την πολιτική βούληση εμείς το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα την έχουμε. Θα μου πείτε δεν μας αφορά. Βεβαίως και μας αφορά. Γιατί ο Γιώργος θα χαλάσει τη μαγιά του Μπένι, του Βενιζέλου. Και άμα ο Βενιζέλος χαλάσει η μαγιά του, ξέρετε, τα σκάλια φτάνουν μέχρι εδώ. Ο Βενιζέλος είναι αυτός που του έδωσε την επιστολή ο Παπανδρέου και την έδωσε στον Ερντογάν. Και μετά ο Ερντογάν έκανε τον Ινδό, ναι. Λοιπόν, δεν θα σας πω καταρχήν για τον Σάβα Βέργα, τον Ρότζερ Φέντερερ της ΠΑΦΟΥ. Αυτόν τον έχουμε για καβάντζα, γιατί είναι διάφορα που θέλουμε να πούμε. Φαίνομαι καλός, μια χαρά φαίνομαι. Λοιπόν, θα σας πω όμως ότι για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε ότι ζούμε σε ένα τεράστιο χωριό και δεν έχουμε πρόεδρο δημοκρατίας. Έχουμε δηλαδή, αλλά συμπεριφέρεται σαν τους παλιούς βλαχοδήμαρχους. Δηλαδή, ήρθε η Βαρκελώνα στην Κύπρο και ποιον δέχτηκε στο προεδρικό, σας παρακαλώ πολύ, ο πρόεδρος Δημοκρατία. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Βαρκελώνα. Με την ίδια λογική θα έπρεπε να πάει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΠΟΕΛ όταν ήταν στην Ισπανία να πάει να δει τον Χουάν Κάρλος. Και σιγά μην κάτσε ο Χουάν Κάρλος να δει τους δικούς μας. Ούτε ο Δήμαρχος δεν πήγε. Λοιπόν, εμείς όμως τους υποδεχθήκαμε. Είναι αθλητικός τύπος ο Νίκος Αναστασιάδης, πρέπει να το ομολογήσουμε. Πριν από το ποδόσφαιρο, πριν να δεχτεί την Μπαρτσελώνα, πήγε στο Αμπουδάμπι. Δεν ξέρω αν οδηγεί. Ξέρω όμως ότι έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίζει ένα από τα πολλά προβλήματα, είναι γένος θηλυκού. Είναι φοβερή αυτή η κατάσταση να διορίζει κόσμο και μετά ο κόσμος είτε να του βγαίνει σκάρτος, είτε να τον αδειάζει, είτε να του χαλάει την καλή εικόνα που θεωρητικά ο ίδιος ήθελε να φτιάξει όταν τον διόριζε. Δηλαδή, ο, πώς
τον είπαμε τον πρόεδρο των Κυπριακών Αερογραμμών, Κωνσταντινίδη, νομίζω Κωνσταντινίδης. Και ο Κωνσταντινίδης πήρε το μανδυλάκι του, μας το κούνησε, λες και ήμασταν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο και την έκανα από τις Κυπριακές Αερογραμμές. Ξέρετε, εγώ λέει είχα σχέδιο, κανείς δεν το συζήτησε. Με έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων μου. Γενικώς ο κ. Μάκης Κωνσταντινίδης στο ραδιόφωνο το δημόσιο είπε ότι ξέρετε, εγώ φεύγω και ας κάνουν καλά. Δεν είναι ο πρώτος, είναι πολύ. Το πρόβλημα όμως το μεγάλο όμως του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ότι ένα κοριτσάκι τέλος πάντων, σχημαλόγου είναι το κοριτσάκι, τους έχει κάνει ζάφτη. Ονομάζεται Χριστάλα Γιουρκάτζη. Είναι η διοικητής, η διοικήτρια που λένε στη Δημοτική της Κεντρικής Τράπεζας. Θυμάστε όταν είχε πάει στην Επιτροπή της Βουλής και είχε πει ότι ξέρετε, εγώ έχω στείλει δύο σημειώματα στον Πρόεδρο, πρόχειρα με το θέμα του συμβολέου και πετάχτηκε ο κύριος Αντωνίου, ο διευθυντής του γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και είπε εμείς δεν έχουμε λάβει τίποτα. Λοιπόν, επειδή εδώ μιλάμε με αποδείξεις, με συγχωρείτε, το version, στα αγγλικά το γράφει η κυρία Χριστάλλινα, αριθμός 1 και το αριθμός 2, ήθελες να σου δείξω τα χαρτιά, ορίστε, να τα. 1 και 2. Έτσι, για να μην λέτε ότι λέμε ιστορίες. Στο οποίο το εξηγεί το τι και το πώς, τι έχει κάνει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μείνει στη θέση του κύριου Αντωνίου, δεν ξέρω αν θα παραιτηθεί. Γενικώς το Προεδρικό έχει ένα θέμα. Έχει ένα θέμα με διορισμούς. Δηλαδή, ακούμε στην Επιτροπή της Βουλής ότι όταν στριμώξαν τον κύριο Αντωνίου οι βουλευτές, ξέρετε κυρία μου, έχω μια κυρία απέναντι, μόνος μου θα είμαι. Είναι που είναι το μορφόπεδο, είναι και δύο κυρίες εδώ, ναι. Λοιπόν, όταν το ρωτήσανε τον κύριο Αντωνίου τι και πώς και γιατί, πώς έγινε αυτή η ιστορία με το... Ποιος συνέταξε, ρε παιδί μου, το συμβόλαιο της κυρίας Χριστάλλας. Λέει, εγώ ήμουν σε ένα ταξίδι, αναγκάστηκα να ταξιδέψω, έπρεπε να ταξιδέψω και το ανέλαβε ο κύριος Μακάριος Δρουσιώτης να συντάξει, παρακαλώ, το συμβόλαιο της κυρίας Γιουρκάτζη. Ποιος να το συντάξει, ο Μακάριος. Ο Μακάριος Δρουσιώτης έγινε, βαφτίστηκε, σε εισαγωγικά το βαφτίστηκε και νομικός, εκτός από δημοσιογράφος, παύλα συγγραφέα, συγγραφέας Παύλα Φυσιοδήφης, που τον λέω εγώ, είναι και νομικός. Σου λέει, αφού είσαι που είσαι μέσα στο γραφείο, δεν γράφεις και δεν καραμούλες, ρε φίλε, να συντάξεις και ένα συμβόλαιο στην κυρία Χριστάλλα να το στείλουμε. Δηλαδή, η κατάσταση έχει ξεφύγει σε σημείο που μάλλον δεν μαζεύεται. Να σας θυμίσω από μερικούς μήνες εκείνο το πανύψηλο ευσταλές παιδί από τη Λεμεσό, ο κ. Βίκτορος Παπαδόπουλος, 2 μέτρα παλικάρι, που κλείστηκε μέσα στο ψυγείο. Τι στο ψυγείο έχουν σε εκείνο το Προεδρικό. Ήθελα πολύ να δω πώς είναι αυτό το ψυγείο στο οποίο κλείστηκε μέσα. Το φαντάζομαι δηλαδή να έχει κλειστεί, να έχει αυτά τα μεγάλα χερούλια, ξέρετε που, και να χτυπάει. Ανοίξτε μου, ρε, θα παγώσω. Ναι. Τελειώσαμε την κυρία Χριστάλλα. Νομίζετε, τελειώσαμε εμείς. Οι άλλοι δεν έχουν τελειώσει. Έχουν ακόμα, κάμπος. Λοιπόν, κάνουμε ένα σάλτο, γιατί αυτά είναι τα μαγικά της τηλεόρασης. Μπορείς να διακτηνίζεσαι, να πηγαίνεις από τη μία πλευρά στην άλλη σε χρόνο μηδέν και πάμε σε μια καταπληκτική επαρχία που λέγεται Πάφος, η οποία Πάφος στους τελευταίους περίπου 2 μήνες τραβάει το κουπί που δεν τράβηξαν ούτε οι κοπηλάτες στην Τριήρη που μετέφερε τα πράγματα από την Ελλάδα. Θυμάστε την Τριήρη, ναι. Λοιπόν, τι κουπί τραβάει.
τραβάει και αυτός ο Σάββας, ρε παιδί μου, τι του λένε του ανθρώπου, ο οποίος Σάββας Βεργάς, δεν παρετείται κιόλα. Λέει, εάν παρετηθώ, σημαίνει ότι είμαι ένοχος, κάνεις θόρυβο και θα σε χτυπήσω. Λοιπόν, εάν παρετηθώ, λέει ο κύριος Σάββας, όλοι θα νομίζουν ότι είμαι ένοχος. Πρώτον. Δεύτερον, δεν πρόκειται να παραιτηθώ εγώ ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί η παραίτησή μου για να γίνουν διάφορα πολιτικά παιχνίδια και κάποιοι να το εκμεταλλευτούν κομματικά και σε θέση. Προφανώς, ο κύριος Σάββας ξέρει τα παιχνίδια, ξέρει πώς εκμεταλλεύονται. Εκείνο που είναι λίγο πικρό είναι για τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος αναντάμ παπαντάμ στήριζε τον κύριο Βέργα, αλλά ούτε αυτού του βγήκε. Δεν ξέρω τι έγινε με τις, ξακολουθούμε μάλλον να μην ξέρουμε τι έγινε με τις παράνομες, με τα SMS, η κοπελιά, η οποία κοπελιά λέει και ο Τάδε, ο Δημητρίου, πήρε λεφτά, δηλαδή, πολύ σαπίλα ρε παιδιά εκεί μέσα. Εσύ κύριε Χάρη μου τι λες, δεν είναι πολύ σαπίλα. Δεν είναι, υπάρχουν και χειρότερα, υπάρχουν και χειρότερα. Ένα δεν μπορώ να καταλάβω, από όλη αυτή την ιστορία. Άσε τα SMS, άσε την Αρίστο, άσε το ΣΑΠΑ, εκείνο το ΣΑΠΑ, έχουν πέσει κάτι μίζες από τη Λευκωσία στην Πάφο και επιστρέφουν, τόσο μεγάλες είναι οι μίζες. Αυτό που δεν χωνεύω είναι το ρημάδι, το γήπεδο του τέννις. Γι' αυτό τον εβάφτισα εγώ, ο Ρότζερ Φέντερα. Δηλαδή, πρέπει να σου εξηγήσω γιατί. Έχει μια αγάπη ο Βέργας, ο οποίος Βέργας, παιδιόθεν που λέγανε, έπαιζε τένις ο άνθρωπος και στο χωριό του είχε τένις, είχε γήπεδο, ναι. Δεν ήταν με χόρτο, χωμάτινο, αλλά δεν έχει σημασία, είχε γήπεδο. Σου λέει τι να κάνουμε, τρώμε την πλατεία τη διπλανή. Ποιος θα μας πάρει χαμπάρι, άρχοντας της πόλης, δεν γαμιέται. Λοιπόν, το παίρνουμε, το βάζουμε στην άκρη και φτιάχνουμε ένα ωραίο γήπεδο και παίζω εγώ. Τώρα μπορεί να ήθελε και το γιο του να τον κάνει, ας πούμε, Τζόκοβιτς, ας πούμε. Έτσι, ας πούμε. Να είναι ο Φέντερη, ο πατέρας Φέντερη και ο γιος, δηλαδή. Σε ποιον να το πούμε και να μην πάρουν ένα στυλιάρι και να μας δέρνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξύλο και των γονέων. Αλλά θα μου πείτε, στην Κύπρο ζούμε. Στην Κύπρο που κάποιοι φρόντισαν και έβαλαν τα κουλά τους στις τσέπες του κόσμου, τους έγδαραν, τους πήραν τα λεφτά να ξανακόψω. Έχεις τσακίσει το κόψιμο, δεν αντέχει. Τι λέγαμε, α ναι. Λέγαμε που λέτε για την Πάφο με τα διάφορα, τις διάφορες ομορφιές που γίνονται εκεί. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πότε θα είναι, πότε θα γίνουν οι δίκες. Γιατί δεν είναι μία, είναι πολλές. Δεν ξέρω τι σημαίνει να παραιτηθεί ή να μην παραιτηθεί ο κύριος Σάββας. Ξέρω όμως ότι όσο είναι εκεί και δεν παραιτείται και δεν βγαίνει καινούριος δήμαρχος, η πόλη θα ταλανίζεται. Οτιδήποτε περνάει από τα χέρια τους θα μπορεί να αμφισβητηθεί αργότερα. Δεν είχαμε δήμαρχο, γιατί το υπογράψατε, καταλάβατε. Ναι. Πάμε σε ένα άλλο αγαπημένο θέμα. Ζήτησε και είπε ότι έχει φταίξει με Τράπεζα Κύπρου. Έπρεπε ο Γενικός Εισαγγελέας αμέσως να κινηθεί νομικά. Εσύ να το πετύχει, σαν κυβέρνηση, παιδί μου. Εσύ είπα, καρτέ, 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 εσύ ήταν άγια να με. Ρε προστρόμου, ρε γάρε, ρε αχριστή. Αχ, Χριστιούλη σας! Τι έξω ρε πλευτόρνα! Σας πήραμε χαμπάρι! Άντε αν έχετε κότσια! Κλέφτες! Το θέμα της οικονομίας, το οποίο πρέπει να σας πω, είναι η ειδικότητά μου. Είναι η ειδικότητά μου η οικονομία. Εγώ είχα μπλεξίματα με την οικονομία. Και λόγω οικονομίας και τραπεζών, ένα διάστημα 36 ημερών της ζωής μου, είδα τον κόσμο ρίγε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, έχουμε κυρίες και κύριοι νέο διοικητικό συμβούλιο στην Τράπεζα Κύπρου. Το θυμάστε εκείνο το κοινό Κυπρίων, το σήμα, τι ωραίο που είδανε. Πάει αυτό. Έγινε κοινό των ξένων. Με πρώτο και καλύτερο βιολί τον κύριο Ρος Βίλμπερ, το αφεντικό της Τράπεζας Κύπρου, το μεγάλο μέτοχο. Δίπλα του είναι και κάτι άλλοι, ας πούμε, περίεργοι. Βάλανε και 2-3 δικούς μας ελληνόφωνους, σου λέει, μην είναι τελείως μαγαρισμένο το μαγαζί. Εκείνος που είναι έξω φτερνών, που έλεγε ένας φίλος, είναι ο Batman Παύλα Robocop, Παύλα Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, ο οποίος βλέπει να έχει φύγει το χρήμα από τα χέρια του και λόγω κρίσης
έφαγε το κούρεμα της ζωής του στην ελληνική τράπεζα και από δεν ξέρω πόσο τοις εκατό έχει πέσει γύρω στο 7 με 7,5%. Και εκεί έχουν μπει ξένοι, εκεί να δείτε πίκρα, να είσαι το μεγάλο αφεντικό, να λύνεις και να δένεις και ξαφνικά να σου παίρνουν το παντέ σπάνι από το στόμα και να σου λένε θα σου αφήσουμε τώρα αντιτοπασμένο σπάνι, ένα ωραίοτατο και σκληρό παξιμάδι. Πέταξε που λέτε η Τράπεζα Κύπρου, η οποία η Τράπεζα Κύπρου έχει μια πολύ καλή συνήθεια, έτσι σου δίνει μεγάλη αισιοδοξία. Να βλέπει διαφημίσεις, σου λέει το καινούριο σας αυτοκίνητο. Κάνουν διαφημίσεις ρε φίλε, λεφτά δεν υπάρχει σ' άλλο και μας λένε αγοράστε αυτοκίνητα. Για κάντε ένα γύρο σε αυτούς που πουλάνε αυτοκίνητα να σας πούνε πως πάνε οι δουλειές. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Να μην βάζω τα χέρια με τις αντιμαντώνε, για τον ήχο, με τέτοια στεντόρια φωνή. Είναι δυνατόν να μην τα κλείσω και να μην ακούγομαι, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, αυτοί που πουλάνε αυτοκίνητα, μεγάλο πρόβλημα. Γενικώς όποιον δεις και συζητήσεις στο παζάρι που λένε, όλοι σου μιλάνε για 20, για 30, για 40% πτώση. Και είναι λογικό. Δεν υπάρχει χρήμα. Τι θέλεις να μου δείξεις? Αναγία μου, μου δείχνεις τέτοια. Αυτός είναι που την κοπάνησε και πήγε στην Αμερική. Ή στην Αγγλία. Ποιος είναι αυτός? Όχι ρε, αυτός είναι της Αγγλίας. Είναι αυτός που πήρε τα 3 εκατοστάρια και... Άρχοντας. Εδώ άλλος έφυγε, πήγε στην Αμερική. Καταγγέλει μέσω Skype. Έχεις δει πρώην κεντρικό τραπεζίτη να κάνει καταγγελίες μέσω Skype? Πού, στο Σίγμα? Το Σίγμα, ξέρετε, είναι γνωστό κανάλι. Ναι, ναι, ναι. Της τεχνολογίας. Είναι αυτός που πήρε και τους δύο σκληρούς δίσκους και πήγε σπίτι του. Πήγε να διδάξει. Πήγε να διδάξει στην Αμερική σε πανεπιστήμιο. Και βγαίνει μέσω Skype και καταγγέλει. Πήγε στο Σίγμα. Ωραίο κανάλι το Σίγμα. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, πρέπει να το ομολογήσω. Και έχει έτσι δελτίο ειδήσεων που σπάει κόκαλα με πώς το λένε, με ιεράρχηση ειδήσεων, με φώτα, με μπαίνετε μέσα με iPad, με τέτοια, ναι. Και έχει και έναν πολύ ωραίο που μεταδίδει και από την, πώς το λένε, ειδήσεις, λέει τις αθλητικά. Είναι από τη Θεσσαλονίκη αυτό. Αυτόν τον καταλαβαίνεις ότι είναι, ναι, καρντάσεις από εδώ μέχρι απέναντι. Λοιπόν, τι λέγαμε, α ναι. Και επειδή είπαμε για τράπεζες και επειδή οι εκποιήσεις νάτες έρχονται, έτσι, μια είδηση που διάβασα και μου έκανε εντύπωση είναι η παρέμβαση που έκανε ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε, λέει, παράταση για τον νόμο περί εκποιήσεων. Εδώ πέρα γίνεται αυτό που λέει μια φράση, έχασε ο κόλλος το βρακί και το βρακί την πρετέλα, ακριβώς. Δηλαδή ψήφισαν οι βουλευτές, θέλουν να κάνουν και κάποιες άλλες ας πούμε προσθήκες, κάτι νομοσχέδια να περάσουν, τους λέει όπα περιμένετε να τα φτιάξουμε και μετά, γιατί έτσι όπως είναι το πλαίσιο θα δουλέψει τσαντήρι και σκηνή που δεν θα πιστεύουμε τα μάτια μας, έτσι, ναι. Και να κλείσουμε πάλι με την Πάφο, την οποία Πάφο, κύριε Χάρη μου, θα την συνδυάσω με τον αθλητισμό. Θα συνδυάσω Πάφο, αθλητισμό, μίζα, ποδόσφαιρο. Πώς σας φαίνεται αυτό? Τι σχέση έχει η Πάφος με μίζα? Καμία. Η Πάφος ήταν μόνο μίζες. Με τον αθλητισμό είχε μια ομάδα, δύο ομάδες. Έμειναν, πέσανε, διαλύθηκαν. Όμως, αυτό το παλικάρι που είχε την αλκή, ρε φίλε, κύριος Λίλης, το θυμάστε τον κύριο Νίκο Λίλη? Κύριος Νίκ Λίλης είχε φτάσει χάρη της αλκής και του ιδίου μέχρι την Πάφο. 100.000 πήρε. 100.000. Δηλαδή, πώς γίνεται επιταγή 100.000 ευρώ, εγώ 100.000 ευρώ, με 50.000 ευρώ αν μου δώσετε φεύγω σκυφτός, τρέχοντας. Αλλά
Ποιος μαλάκας θα μου δώσει εμένα 50.000. Λοιπόν, αρκετά σας ζάλισα τον έρωτα. Την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω δηλαδή να τα ξαναπούμε. Αν δεν μας έχει καθαρίσει ο Χάρης, αν δεν με έχει δει η παραγωγή και αν δεν έχει πάει η πίεση μου στο 27. Γεια και χαρά. Θέλετε να μου πείτε ότι έστειλε τα θέματα και δεν τα έχετε ψάξει. Αυτό. Πόσοι θα μείνουν από τις 14, τα 14 άτομα της παραγωγής. Τρεις θα μείνουν στο τέλος. Σας το λέω εγώ. Μην παίζει με το μηχανάκι. Σε παρακαλώ πολύ. Άστο, μια χαρά είναι το ρήμα. Άστο το γαμημένο. Άστο. Λοιπόν.